Κάποιοι τον είχαν προτείνει να φύγει, να μεταφέρει την άμυνα της πόλης αλλού, να πάει στον εχθρό, να πάει κάπου αλλού. Σ' όλα αυτά έδωσε την εξής απάντηση. Μου είναι αδύνατο να φύγω. Πώς μπορώ να εγκαταλείψω τους ναούς του Κυρίου και τους υπερέτες του κληρικούς και το θρόνο και το λαό μου μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Σας σκητεύω, φίλοι μου, να μην ξανακούσω στο εξής άλλο παρά μόνο τούτο. Πατέρα, μη μας αφήσεις. Δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψω ποτέ. Και λέει ο Χαλή την Αλτσίκα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προτίμησε να ακολουθήσει το παράδειγμα του καλού ποιμένα, ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του για το ποιμένο του. Κι όμως είχαν περάσει 7 εβδομάδες από την ημέρα που άρχισε ο λογαριασμός της πόλης και δεν είχε γίνει ακόμα τίποτα. Παρόλα τα μέσα που διέθεταν οι Οθωμανοί, παρόλα την αριθμητική δύναμη που είχαν, παρόλο τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιτύχει. Οι προσπάθειες μία πίσω από την άλλη κατέληγαν σε αποτυχία. Οι επιχειρήσεις των Γεράτων ήταν αμφίβολες. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο μεγάλος βεζίρης του Σουλτάνου, ο Χαλή, ο οποίος από την αρχή δεν υποστήριζε την πολιορκία, αλλά ήθελε συνθηκολόγηση, ζήτησε να σταματήσει η πολιορκία και να δούνε αν μπορούν να έχουν νέες διπλωματικές επαφές. Έγινε μία σύσκεψη στη μεγάλη σκηνή του Σουλτάνου. Ο Χαλή, ο βεζίρης, ανέπτυξε τις απόψεις του. Τότε σηκώθηκε και πήρε το λόγο ο μεγάλος στρατηγός, ο Ευρενός Γαζί, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής από την περιοχή του Ελισπόντου. Είχε υπηρετήσει κάποτε στο Βυζαντινό στρατό, είχε αλλαξοπιστήσει και τώρα ήταν μαζί με τον Μωάμεθ, τον δεύτερο. Αυτό σηκώθηκε και είπε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία και δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Αν φύγουμε σήμερα από εδώ, είναι πολύ δύσκολο να ξαναεπιχειρήσουμε να καταλάβουμε τον πόλεμο. Ο Μωάμεθ σκέφτηκε μεταξύ των δύο και μετά από λίγη ώρα τελικά πίστηκε από τον Ευρενός τον Γαζί και αποφάσισε να συνεχιστεί η πολιορκία. Ο βεζίρης ο Χαλή πλήρωσε τις απόψεις του μετά την πτώση της πόλεως με έναν απαγχωνισμό από τον ίδιο τον Σουλτάνο. Τελικά ο Μωάμεθ ανακοίνωσε το σχέδιό του το τελικό για μια γενική επίθεση την 3η 29 Μαΐου. Την προηγουμένη Κυριακή, δύο μέρες πριν από την επίθεση, γύριζε καβάλα έφυπος στις τάξεις του στρατού, συνοδευόμενους από κήρυκες κουλεμάδες, οι οποίοι διαλαλούσαν ότι σύμφωνα με τα ισλαμικά έθιμα, οι στρατιώτες που θα σκοτώνονταν θα πήγαιναν στον παράδεισο και όσοι τα επιζούσαν θα είχαν το δικαίωμα τριήμερης λαϊρασίας, όπως περιγράφει ο Χαλή την Αλτσίκα. Ο πρώτος που θα ανέβαινε στην τύχη θα αμείβονταν με ψηλές θέσεις και τιμάρια. Για τον Σουλτάνο θα μένανε μόνο τα κτίρια και τα τείχη. Οι υπερασπιστές με χαρά υποδέχτηκαν αυτά τα κηρύγματα. Η νύχτα της παραμονής της επίσκεψης, οι Τούρκοι προσπαθούσαν, οι Οθωμανοί προσπαθούσαν να γεννήσουν τις τάχνους και να συγκεντρώσουν τα όπλα κάτω από τη μουσική των αυλών. Όλη την άλλη μέρα, απόλυτη σιωπή βασίλευε έξω από τα τείχη. Οι Τούρκοι αναπάγονταν πριν από τη γενική δεύτερη. Από μέσα στην πόλη, η σιωπή έσπαζε από τους ήχους των καμπάνων. Ήταν η τελευταία μέρα που χτυπούσαν οι χριστιανικές καμπάνες και τα σήματα. Εικόνες και ιερά λείψανα περιφέρονταν στους δρόμους και γύρω από τα τείχη σε λιτανία και προσευχή. Ο Σουλτάνος μετά από μια γενική επιθεώρηση και έλεγχο κάλεσε τους υπουργούς και τους διοικητές στη σκηνή του. Τους υπενθύμισε ότι για αιώνες το ιερό καθήκον των πιστών ήταν να καταλάβουμε την χριστιανική πρωτεύουσα. Από τότε που είχε εξαπλωθεί το Ισλάμ στην Ασία, ο μεγαλύτερος στόχος όλων ήταν να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Προέτρεψε τους αξιωματικούς του να δείξουν θάρρος και να κρατήσουν την αρχία. Μέσα στην πόλη, ο αυτοκράτορας τόνισε στους δικούς του αξιωματικούς ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να πεθάνει για την πίστη, την πατρίδα, την οικογένεια και την ηγεμονία.
Τώρα τους καλούσε να είναι έτοιμοι να πέσουνε για τους τέσσερις λόγους. Τους μίλησε για τις δόξες και τις παραδόσεις της ένδοξης βασιλεύουσας και ζήτησε να αναδειχθούν αντάξει των προοδών τους, των αρχαίων ιερών της Ελλάδος και της Ρώμης, να φανούν γενναίοι και άκρητοι. Σύμφωνα με τον Βρετανό ιστορικό Γκίμπον, αυτός ήταν ο επιτάφιος της μεγάλης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, της αρχής της 29ης Μαΐου 1453, εκδηλώθηκε η επίθεση του Σουλτάνου μέσα σε ένα πανδαιμόνιο. Πολεμικές κραυγές, εκρήξεις κανονιών, τυμπανοκρουσίες, ήχος από τρομπέτες, το κλάμα των φλογέρων, όλα αυτά σκέπαζαν και ακούγονταν από τη μία άκρη των τυχών μέχρι την άλλη. Την ίδια στιγμή άρχισαν να ηχούν και οι καμπάνες των εκκλησιών, καθώς οι φύλακες έδωσαν το σύνθημα του συναγερμού. Και τα καμπαναριά τον ιδέωσαν σε όλη την πόλη. Όλοι να μάθουν ότι η μάχη είχε αρχίσει. Οι μάχημοι τρέξαν στις θέσεις τους. Οι γυναίκες έσπευσαν κοντά τους, κουβαλούσαν πέτρες και δοκάρια. Η επίθεση του Σουλτάνου δηλώθηκε σε τρία κύματα. Πρώτα βρώθηκε στην μάχη η πολύγλωση δύναμη των ατάχτων, των Πασίμπουζου, τους οποίους επιτηρούσε κάποιο είδος στρατιωτικής αστυνομίας, ήταν αυτοί που τους είχαν εύκολους να θυσιαστούν. Δεύτερη ήρθε η επίθεση του καλά εξοπλισμένου και πειθαρχημένου στρατεύματος της Ανατολίας. Για άλλη μια φορά οι καμπάνες έδωσαν το σύνθημα του συναγερμού. Αυτή τη φορά ο ήχος τους πνίγηκε από τα κανόνια, τα καινούργια κανόνια του Μωάμεθ που βομβαρδίζαν. Ήταν τόσα τα πτώματα που πέφτανε μπροστά από τα τείχη, ώστε οι ζωντανές καρφαλώναν πάνω στους νεκρούς για να προσπαθήσουν να φτάσουν στις πολεμίστρες των υπερασπιστών. Μία ώρα πριν από τα ξημερώματα, μία μπάλα πέτυχε με ακρίβεια ένα φράχτη και γκρέμισε ένα μεγάλο μέρος. Μία ομάδα από 300 Οθωμανούς όρμησε με μία μέσα στο άνοιγμα, αλλάζοντας ότι η πόλη ήταν δική τους. Γρήγορα όμως επενέβηκε ένα ελληνικό απόσπασμα και τους κατέκοψε όλους. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας έφτασε εκεί και προσωπικά έκρισε το ρήγμα που είχε δημιουργηθεί. Ο Σουλτάνος πίεζε με μία μανία τους επιτυχημένους, καθώς έβλεπε ότι περνούσαν ώρες και δεν γινόταν τίποτα. Η στιγμή είχε φτάσει να ρίξει στη μάχη τους γενίτσαρους, το τρίτο και σημαντικότερο κύμα επίθεσης. Χωρίς καθυστέρηση άρχισαν αλλαλάζοντας να επιδίδονται οι γενίτσαροι. Και εδώ είναι η τραγωδία που επιδυνάμε για γενίτσαρους, που ήταν παιδιά από το παιδομάζωμα. Ο ίδιος ο Μωάμεθ τους οδήγησε μέχρι στην Τάφρο και εκεί στάθηκε, ενώ το ένα κύμα έρχονταν πίσω από το άλλο, αλλαλάζοντας. Μέσα από μία ώρα μάχης σώμα με σώμα και αυτοί δεν είχαν σημειώσει καμία πρόοδο. Οι χριστιανοί μάχονταν με λύσσα και επί τέσσερις ώρες κατάφερναν και αμήνονταν αποτελεσματικά. Τότε συνέβηκε δύο μοιραίες ατυχίες. Πρώτα μία μικρή ποιή, τη λένε και Κόπορτα, σήμερα την έχουν μνημείο στην Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι, στη βόρεια γωνία των Τυχών, είχε ανοίξει και είχε μείνει από αποσεξία ανοιχτή. Την πήρανε ήδη σε κάποιο Οθωμανή, μια ομάδα μικρή, σόρμησε και άρχισε να αναρριχάται στον πύργο που βρίσκονταν εκεί από πάνω. Θα τους αντιμετώπιζαν όμως και αυτούς, όπως και το προηγούμενο ρήγμα που είχε γίνει. Ένας όμως από τους στρατηγούς του Παλαιολόγου που δείχνει σε εκείνο το μέρος στην άμυνα, ο Ριστουνιάνης, τραυματίστηκε τότε βαριά και αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος. Οι άλλοι υπερασπιστές, βλέποντάς τον να αποσύρεται, νομίζανε ότι πλέον η μάχη είχε κρυθεί. Μάταια ο αυτοκράτορας τον νικέτευε, όπως λέει ο Τούρκος ιστορικός, λέγοντας «Μη με εγκαταλείπεις αυτή τη στιγμή. Από σένα εξαρτάται η σωτηρία της πόλης».